Την παράσταση που έχει αποσπάσει πραγματικά πάρα πολύ θετικές κριτικές και παίζεται τις τελευταίες ημέρες. Έχει ξεκινήσει και τον προηγούμενο μήνα, νομίζω, η Ζωή του Γαλιλαίου στο Διπεθέ Πάτρας και θα συνεχίζεται και για τις επόμενες ημέρες. Ήδη πήρε παράταση μέχρι τέλη Γενάρη η παράστασή μας και από ό,τι φαίνεται θα πάρει μέχρι τέλη Φλεβάρη. Η Ζωή του Γαλιλαίου του Μπέρτολτ Μπρέχτ σε σκηνοθεσία του Κώστα Καζάκου με την πολύτιμη αρρωγή του Μίχαηλ Ζάιμπελ, σε μουσική Διονύση Τσακνή, σκηνικά κοστούμια Θάλιας Στικοπούλου, μετάφραση Οδυσσέα Νικάκη, φωτισμούς Νίκου Σωτηρόπουλου και κινησιολογία Μάρος Γαλάνη. Είναι μια πολύ σημαντική παράσταση. Έχει επιτευχθεί ο πρώτος στόχος που ήταν του Διπεθέ και του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Κώστα του Καζάκου, να μπουν στο θέατρο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ξανάρθει. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος μέχρι τώρα και φιλοδοξούμε ότι θα έρθει ακόμα περισσότερος. Θέλω να σας πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά στο Διπεθέ φέτος και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να βοηθήσουν όλοι οι κάτοικοι της Πάτρας το Διπεθέ, διότι είναι δικό τους, πρέπει να γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς τους και επειδή στην ουσία είναι ένα από τα τελευταία Διπεθέ που βρίσκεται ακόμα εν ζωή, σε εισαγωγικά, καταρχήν είναι ένα μελίσι, γίνεται ένας οργασμός μέσα. Αν πάτε στα γραφεία στον Μπάρι θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, εκτός από το έργο που ανεβάσαμε, τη Ζωή του Γαλιλαίου, υπάρχει και το Άρμα Θέσπιδος που είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος του κύριου Καζάκου, που είναι παραστάσεις μονόπρακτα του Τσέχοφ, κωμωδίες που δεν χρειάζεται να έρθουν οι άνθρωποι στο θέατρο να το δουν, πάνε αυτοί στους ανθρώπους. Έχουν οργώσει όλη την Πάτρα, όλες τις γειτονιές, όλα τα νοσοκομεία, όλα τα ιδρύματα. Από όσο ξέρω θα πάει και στη Ζάκυνθο η παράσταση και τώρα θα αρχίζει να παίζεται και εκτός Πάτρας και είναι πολύ σημαντικό να φτάσει σε κάθε γωνιά που δεν έχουν οι άνθρωποι πρόσβαση, δεν έχουν την δυνατότητα να έρθουν να δουν την παράσταση. Είπατε μια μεγάλη ιστορία, το Άρμα Θέσπιδος είναι μια τεράστια ιστορία του Εθνικού Θεάτρου, έτσι ως όνομα. Ναι, βέβαια. Είναι παλιά ιστορία και ο κύριος Καζάκος το έφερε τώρα εδώ στην Πάτρα και για να καθιερωθεί. Υπάρχει ακόμα κάτι πολύ σημαντικό που είναι η δραματική σχολή που υπάρχει στο Διπεθέ Πάτρας. Και έτσι ένα παιδί που θέλει τώρα από την Πάτρα ή από τη γύρω περιοχή να σπουδάσει, να γίνει ηθοποιός, δεν χρειάζεται να πάει στην Αθήνα για να το κάνει αυτό. Η σχολή λειτουργεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, θέλω να σας πω, και είναι αντάξια των καλύτερων σχολών της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, κύριε Καλαντζή, θα ήθελα να προσθέσω ότι όλες αυτές τις δράσεις και το πόσο ζωντανό είναι πραγματικά το Διπεθέ Πάτρας μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας, ακόμα και αυτή τη στιγμή που είμαστε στον αέρα, αν επισκεφτεί την ιστοσελίδα και τη σελίδα στο Facebook. Γιατί είναι τόσες πολλές οι δράσεις, οι παραστάσεις, οι συναυλίες, τα πάντα που νομίζω ότι οι πατρινοί μπορεί να το ξέρουν και λίγο καλύτερα, αλλά είναι ευκαιρία να το μάθουν και όσοι μας παρακολουθούν από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα και το Ιόνιο και γενικότερα. Φυσικά. Είναι ένας καλός τρόπος για να ενημερώνονται. Υπάρχουν και άλλες δράσεις του Διπεθέ. Σας λέω τις βασικές τώρα μόνο. Και υπάρχει και το Opera Studio με τον διευθυντή τον κύριο Ζάιμπελ που κάποιες παραστάσεις θα δείτε σύντομα και τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ βασικό να στηρίξετε όλοι οι πατρινοί να στηρίξουν και όλοι από όλη την περιφέρεια το θέατρο, διότι τα Διπεθέ αποτελούσαν τώρα, λέω, είναι το μοναδικό εν ζωή, γιατί ξέρω ότι και ο Κώστας ο Τσιάνος στο Θεσσαλικό, που είχε μια πολύ μεγάλη ιστορία, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, επειδή μου έλαχε στην πορεία μέχρι τώρα να παίξω σε διάφορα Διπεθέ, στο Αγρίνιο, στα Γιάννενα. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση όλα. Αυτό οφείλουν όλοι οι κάτοικοι της Δυτικής Περιφέρειας, το κρατήσουν ζωντανό. Είναι μια κοιτίδα πολιτισμού. Και το έχουμε ανάγκη. Το θέατρο υπάρχει γιατί το έχουμε ανάγκη. Είναι το ποιητικό ισοδύναμο της ζωής στο θέατρο που λέει και ο Κώστας ο Καζάκος και είναι αυτό που μας ξαλαφρώνει λίγο από τα βάρη της καθημερινότητας. Έχει γίνει μια παρανόηση. Θεωρούμε λίγο ότι η ψυχαγωγία μας πρέπει να είναι χωρίς σκέψη και κάτι για να ξεσκάσουμε και κάτι απλό και κάτι εύκολο. Το θέατρο σου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτείς, να προβληματιστείς και παράλληλα να ψυχαγωγηθείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τους ανθρώπους της περιοχής και για τα παιδιά τους κυρίως,
Ξέχασα να σας πω και για την παιδική παράσταση, τη Μόμο, που παίζεται για σχολεία, μια πάρα πολύ καλή παράσταση σε σκηνοθεσία της Ρουμπίνης της Βασιλακοπούλου. Όλες αυτές λοιπόν οι δράσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι συμβαίνει κάτι στην πόλη. Άκουσα ότι δεν έχει ξαναγίνει μια παράσταση να φτάσει τόσο μακριά χρονικά, όπως η ζωή του Γαλιλαίου που κάνουμε. Και για μας όμως ήταν προφανές ότι θα συμβεί αυτό, γιατί ξέρουμε όλη τη δουλειά που κάναμε. Είμαστε εδώ από το καλοκαίρι και δουλεύουμε. Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά. Είναι 12 ηθοποιοί πάνω στη σκηνή, εκτός από τον Κώστα τον Καζάκο που κρατάει το ρόλο του Γαλιλαίου. Είναι ο Διονύσης ο Βούλτσος, ο Σπύρος ο Κουβαρδάς, ο Φάνης ο Δίπλας, η Δωροθέα Ιστεριώτη, ο Ηλίας ο Γιαννάκης, ο Θανάσης ο Σαράντος, ο Γιώργος ο Μάρκου, ο Γεράσιμος ο Ντάβαρης, ο Ανδρέας ο Θανασούλας, η Πέτρα η Μαυρίδη και εγώ. Mm-hmm. Επίσης είναι και 5 μουσικοί, 4 μουσικοί, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, ο Τάσος ο Σχίζας, ο Μιχάλης ο Δάρμας και ο Νίκος ο Σκεπαρνιάς και η τραγουδίστρια η Μαρία Ιρούτσι που ερμηνεύει με εξαιρετικό τρόπο τα τραγούδια του Διονύση του Τσακνή. Συμμετέχουν και 6 μαθητές από την σχολή, τη δραματική σχολή του ΔΠΘ και 4 μικρά παιδάκια. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι μια τεράστια παραγωγή που έγινε με την αρρωγή του Δήμου φυσικά. Είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας να στηριχθεί μια τέτοια παραγωγή με τόσους ανθρώπους πάνω στη σκηνή. Και με τη βοήθεια και του Δήμου και με την πολιτική που έχουν ακολουθήσει για τα εισιτήρια, τα μειωμένα εισιτήρια, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το πράγμα. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό για να γίνει μια παράσταση και μια επιτυχία. Οι άνθρωποι του θεάτρου που βρίσκονται μέσα στο ΔΠΘ, το διοικητικό προσωπικό και οι τεχνικοί, που είναι πολύ σημαντικό να αγαπάνε το θέατρο, γιατί το θέατρο είναι το σπίτι μας αυτή τη στιγμή. Από αυτό ζούμε και εκεί ζούμε και γι' αυτό ζούμε. Και έτσι μεταφέρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι την αγάπη τους και στον κόσμο. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει και νομίζω πλέον ότι έχει αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια. Κύριε Καλατζή, να πούμε κιόλας ότι στις 3 Φεβρουαρίου στη Μουσική Σκηνή Χάραμα θα υπάρχει μια ιδιαίτερη εκδήλωση που τα έσοδα της θα διατεθούν για την στήριξη την οικονομική των σπουδαστών, έτσι δεν είναι, του ΔΠΘ? Φυσικά, θα έρθουν οι Κάτζο Ντίλο, ένα πολύ σημαντικό γκρουπ. Και θα είναι μια εκδήλωση πάρα πολύ όμορφη να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Είναι για τα παιδιά της σχολής, είναι για το Ταμείο Υποτροφιών. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σκοπός. Σημαντικό για να στηριχθούν τα παιδιά που δεν έχουν την ανάγκη, που θέλουν να σπουδάσουν και δυσκολεύονται. Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μιλήσαμε για όλες αυτές τις δράσεις και τις παραστάσεις του ΔΠΘ. Είναι χαρά μας να προβάλλουμε οποιαδήποτε δραστηριότητά σας.